Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Και Χριστός Ανέστη, γιατί το Αληθώς ο Κύριος. Χριστός Ανέστη και το χαίρετε είναι οι δύο πασχαλινοί χαιρετισμοί. Τι κάνεις αγάπη μου? Καλά είμαι, στον αγώνα. Τον αγώνα, να. Και εσείς το ίδιο φαντάζομαι. Ο, μα δεν έμαθες τα νέα μας. Να μου Επάθαμε η οικογένεια Τρυφωνίδη. λέτε. Δηλαδή, Επάθαμε αυτό που παθαίνετε εσείς όταν πάτε διακοπές. αναποδιές από τούτα. Πολλές όμως! Κάτσε να σε κάνω rename γιατί είσαι η δόκτωρα Αριστορική Θεοδοσίου και δεν είσαι ο Λάζαρος Τρυφωνίδης αυτή τη στιγμή. Κάτσε να σε κάνω rename. Ναι, κόρη μου, πάρα πολλές αναποδιές. Πάμε. Θυμάσαι που σου είπα ότι όταν φτάσαμε στην Κύπρο, βράμε το αυτοκίνητο μας να μην κινείται, να μην έχει μπαταρία και πόσα πολλά είχαμε τις πρώτες μέρες. Και στην επιστροφή στα Αθήνα είχαμε παρόμοια. Ήθελα. Πόσο σας καταλαβαίνω, μα πόσο. Υπάθαμε την οικογένεια Τρυφωνίδη. Ήρθε ο ρονός του Νικόλα να φέρει το αυτοκίνητο και παίρνει τηλέφωνο και λέει: Κάτι έχει το αυτοκίνητο, σταματά. Σταματά. Είμαι τώρα να δούμε τι έγινε. Καλημέρα, γογό μου. Είμαι εδώ και κάνω έναν έκτακτον βίντεο με την κουμπάρα. Αλλά μέσα στην ατυχία μας είμαστε τυχεροί. Σήμερα είναι το Αγίου Εχιλίου και τα παιδιά μας δεν πήγαν σχολείο να ξυπνήσουν πρωί. Α, μάλιστα. Λέω κι εγώ, Ναι. μα γιατί δεν πήγαινε εγώ σχολείο. Όχι, είναι εδώ η γογό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Σε καλά, μωρό μου, κοιμήθηκες καλά. εγώ. Καλά είμαι, Μπράβο είναι. Αλλά η γογό θέλει το δωμάτιο της στην Κύπρο. Και μου λέει, καλά χθες τώρα το θέλω περισσότερο από πριν. Ναι, αγάπη μου. είμαι. Ναι. Ναι. Εντάξει, όχι τον ούπο πες της. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε εντατικές προσπάθειες να τελειώσουμε τη χρονιά μας, να πιάσουμε τα πράγματα μας και να πάμε πίσω στην Κύπρο. Μα τι ωραία. Αγάπη μου, έχει τυρόπιτα μόνο στο τέτοιο θες να φας και δεν έβαλα μέσα πράσινα. Θα σ' αρέσει. Τι? Θα σ' αρέσει. Δεν θέλω να φάω. Εντάξει, μωρό μου, ό,τι θες. Και ξεκινήσαμε και σαν οικογένεια μια καινούργια προσπάθεια να εξηγιάνουμε τη διατροφή μας και να νικήσουμε το carb addiction μας. Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δηλαδή, πάμε στην Αθήνα. Το αυτοκίνητο μας ήταν εύκολο βλάβη. Τελικά δεν ήταν τίποτε σοβαρό, αλλά κάτσαμε 2 μέρες παραπάνω. Πού να στα λέω. Και πήγαμε σε ένα γιατρό και ξεχάσαμε τις ακτινογραφίες και πρέπει να ταξιδέψουμε 1,5 ώρα να τις πιάσουμε και 1,5 μπίση. Και χθες τα καταφέραμε και φτάσαμε μια χαρά. Άντε να δούμε. Και σετάραμε και τον υπολογιστή μας και όλα και τώρα εγώ έχω έτσι μια ωραία διάθεση γιατί είμαστε στην τελική ευθεία αυτής της χρονιάς. Εσείς τι κάνετε? Εμείς έχουμε εξετάσεις, η Μαρία έχει εξετάσεις, οπότε είναι στη διαδικασία προετοιμασίας. Ακόμα πας σχολείο όμως, ναι. Πάνε ακόμα 2 εβδομάδες αυτήν και την άλλη και μετά ξεκινούν οι εξετάσεις. Και εμείς το ίδιο. Ελά σου πω στην Κύπρο στα γυμνάσια φορούς στολή. Φυσικά. Και αν είναι στολή. Εξαρτάται από το σχολείο, αλλά Α. συνήθως είναι γκρίζα ή μπλε φούστα και από πάνω μαύρον ή άσπρον. Α, μπορεί και ο παντελόνι όμως, ναι. Κάποιοι είναι αυστηροί, δεν δέχονται φόρμες Ναι. παντελόνια, κάποιοι δέχονται. Άντε ρε. Είναι ανάλογα την περίπτωση που θα πέσεις. Όχι, στο σχολείο που θα πάμε, είδα φωτογραφίες που φορούν και τα κορίτσια παντελόνια. Γιατί είναι πιο Τα χαρά. πρακτικά τα παντελόνια στα κορίτσια. Μου θυμίζει την εφηβεία μου του κατηχητικού και την νεότητα μου του κατηχητικού το χωρίς παντελόνι. Εντάξει, είναι ανάλογα. Στο Δυστυχώς δημοτικό δεν είναι φορούς ενιαίο, σχολείο. είναι το σχολείο, ξέρεις, ανάλογα με τη διεύθυνση, ψυχολογικά έχει ο καθένα. Στο δημοτικό φορούς στολή. Φυσικά, στην Κύπρο φορούμε στολή γενικώς, από το δημοτικό Τέλεια. μέχρι το λύκειο. Έλα να σου πω τι στολή φορούσε στο δημοτικό. Αυτές τις γκρίζες φόρμες που φορούσε. Γκρίζα Μεγάλη. η φούστα ή παντελόνι και άσπρον πώς το λένε, μπλουζίτσα. Άσπρη σκέτη όμως, όχι με Άσπρη, σκέτη. ναι, άσπρη, για να γίνεται πιο εύκολα μαύρη να πλένουμε συνέχεια. Λοιπόν, αποφάσισα να μείνω χωρίς κόκκινα νύχια μέχρι να ξαναπώ στην Κύπρο, γιατί τα νύχια μου θέλουν να εξυγειανθούν. Και Μια νιώθω χαρά. γυμνή. Κοίτα, τα χέρια μου Μια είναι γυμνή. χαρά είναι νύχια πιάνου. Είμαι τίτσιρη. Είναι νύχια πιάνου, σου λέω, είναι πολύ ωραία. Ναι, μα θα μπορούσε να είναι το ίδιο, να είναι με χρώμα νύχια πιάνου.
Όχι, συνήθως οι πιανίστες από όσο ξέρω δεν. Σου και εσύ πιανίστα, ε. Με καθαρά τα νύχια τους κομμένα. Υπονοείς ότι τα νύχια μου τα λερωμένα πλην από στο Όχι, όχι, πιανίστα. όχι. Σε σχέση με τους κιθαρίστες που έχουν άλλα νύχια, οι πιανίστες είναι κομμένα περιποιημένα. Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πώς επεράσαμε τον Πασχά? Εσείς να μου πείτε, εγώ θα σας πω. Κοιτάξτε. Καταρχάς, έχει όλο το ίντερνετ να λέει ότι του Ναι. χρόνου που να είναι τα γενέθλια μου στα 50 που να σας καλέσω πρέπει να φέρω σεφ, γιατί αποκλείεται εγώ που μόνη μου να καταφέρω να φτάσω το μισό αν αυτό που έφτιαξες εσύ. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα και εσύ σιγά, καλή παρέα να έχουμε και αυτά είναι, είναι τίποτα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Παρόλο που μας έβρεξε καρεκλοπόδαρα. Από όλα. Αφού έκαναμε και 2 ώρες να έρθουμε. Ναι, με τα καρεκλοπόδαρα που έριξε μπασχαλιάτικα. Και εκεί έπαθα αριστονίκη. Εγώ Ε, συνήθως μου έρχομαι στο. ήρθατε, λέει σου, θα πάει η Θέκλα στην Αριστονίκη, θα ρίξω καρεκλοπόδαρα. Έκαμε το τζι ήρθε, τέλος. Ναι. Ήταν πάρα πολλά ωραία, καλή η παρέα. Πολλά καλά τα φαγιά. Άρεσε μας ο νέος σας σκύλος. Είναι δικός μας, είναι του Λάζαρου. Δεν τον υιοθετώ. Δεν μου το βγαλείς δικό μου. Είναι του Λάζαρου, είπαμε. Πολλά γλυκούλης. Και ανταχτούλης. Θυμίζει μου πολλά τον Λάκη μικρό, ρε φίλε. Έσου θυμίζει το Φρόιτ. Και το Φρόιτ θυμίζει, ναι. Τον Μακαρίτη, τον Φρόιτ, τώρα του καλή, όπου για βρίσκεται στους σκυλοπαραδείσους. Είχε ένα σιλόνι αριστονίκη το Φρόιτ και πήγαμε το 16 στην Κρήτη να παρουσιάσουμε ένα συνέδριο. Και πήγε ο κύριο Τριφωνίδη μαζί με τα τριφωνόπεδα στη θάλασσα. Και κάπου τον έδεσε το Φρόιτ, και μετά τον ύβρε. Και κάμαμε, και με διάφορα μέσα στο ίντερνετ, βάλαμε ανακοίνωση να αναζητείτε ένα σκύλο ονόματι Φρόιτ. Μόνο μία ψυχολόγο δεν μπορεί να έχει σκύλο Φρόιτ. Τέλο πάντων, μέσα στα πολυλογώ, ένα μήνα μετά ένευρεθεί ο Φρόιτ. Οπότε πα μια ημέρα στο περίπτερο. Βρίσκω το Φρόιτ σταματημένο, κάθε του χαρούμενος και κορτωτός το προστερό καθίσμα. Πέσανε ένα αυτοκίνητο μαζί με κάτι Κατά νερά. με συμβαίνει τίποτε. Τίποτε, τίποτε. Ο Λάζαρος τον αναγνώρισε. Μου λέει αυτός είναι ο Φρόιτ. Ναι. Δεν είναι ο Γιούγκ, δεν είναι ο Ριχφρόμ, είναι ο Φρόιτ. Και θυμούμαι πιέσες με τηλέφωνο και μου περιέγραφες πολλά ωραία τη φάση για το πώς καταφέρατε να αποσπάσετε τον Φρόιτ που έκανε που σας έκλεψε το σύλλο σας. Έκανε σας και παρατηρήσεις. Ήταν και πιωμένος ο κύριος εκείνος. Αποκλείεται, δηλαδή ο Φρόιτ εκινδύνευε, δεν ήταν συνοδηγός πιωμένου οδηγού. Λοιπόν, επήραμε και τον Λάκη πίσω στον Αλέξη. Μάνα μου, το Λάκη. Ο Πάνος έχει να λέει ότι ο Λάκης είναι character. Είναι έναν dog with character, δηλαδή ένα σκύλο με χαρακτήρα. Όλοι οι σκύλοι έχουν χαρακτήρα, μπες του πάνω. Ο συγκεκριμένο χαρακτήρα είναι περίπτωσάρο, όμω δεν μπορεί να φανταστεί τι έκαμνε και τι δεν έκαμνε. Κορή, έχει χιούμορ ο παλαβό. Έκαμνε διάφορα και μετά γέλα. Μαμάνα μου, οι σκύλοι μοιάζουν στου ιδιοκτήτε του. Το ξέρει. Στου κυδεμόνε του. Ναι. Συγγνώμη, όχι να με κράξετε, δεν έχω καμία όρεξη. Στου ιδωμένου τη ήθελα να πω. Συγγνώμη, συγγνώμη, με τα μέλια. Είδε τη φάση που έχω είναι καμία όρεξη για κράξιμο. Όχι, παρετάτε την κουμέρα μου, σα παρακαλώ. Όχι, όχι, είμαι στο απειρόβλητο. Είδε τη φάση είναι ότι άμα πάμε να φιληθούμε μεταξύ μα, εμεί με τα μωρά και λοιπά, ότι ορμπά. Έκαμπνε διάφορα τέτοια και ορμπούσε και μετά έκαμπνε. Αυτά που λες. Αχ, τι ωραία. Εσείς επεράσετε καλά που ήρθαμε, εκτός τότε που μας εκαθαρίσετε 2 ώρες. Μακάρι να είχε καλό καιρό, γιατί είχαμε κι άλλα όνειρα θερινή. Τα όνειρα είχετε, μάνα μου γελού μας. Μα γιατί γης νυχτός. Ήθελαμε να πάμε στη θάλασσα, να πάμε στο φράγμα, να παίξουν οι σκύλοι μας. Οι σκύλοι μας επέξω. Ναι. Και γενικά ήθελαμε πολλά πράγματα, αλλά δεν μας επέτρεψε ο καιρός. Ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος. Ούτε σου τώρα, πώς την μάνα μου που λένε, είχαμε ένα άλλο όνειρο εμείς για την κόρη μου. Σταμάτα, βρε. Είμαι
Μια χαρά, μια χαρά. Τώρα εγώ Εντάξει, έρθω στην Κύπρο κάθεται και το λέω στον καλοκαίρι καθηγητό. είναι να έχουμε ευκαιρίες. Βέβαια. Είδες το φλιτζάνι μου βάλω πάνω την κρέμα και καλά κόρη μου καταλήξω. Και αν κρεμάν. Βάλα κρέμα και σκόντερα κόρη, νομίζω πάνω στο φλιτζάνι και κάνω σχέδια. Έτσι με αυτιστική έναν, ούτε έχω δέπει, ούτε τίποτε που του ταούλα. Κόρη πέ μας, κάμνεις θέστες ή σε ενήλικες για δέπει. Καλό. Κάμνεις. Κάμνο. Για Asperger syndrome. Και για Άσπερκερ Κάμνεις. κάμνο. Και κάποιο που θέλει να μάθει αν είναι τοξικός ή ναρκισιστής μπορεί να κάνει τεστ προσωπικότητας και του πεις. Καλό. Και λαλείς Αν του. αντέχει να ακούσει θα του πω. Λοιπόν, αυτό θα το ανεβάσω σήμερα που είναι Τετάρτη 15 Μαΐου 2024. Αριστώ Τετάρτη. Ευχαριστώ Τετάρτη σήμερα. Ναι, ένα λεπτό να το ανεβάσω και μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε τι Αριστοτρίδες των προηγούμενων ημερών και θωρείς φορώ και από τις καινούργιες τις φανέλες, τις Mirror Mirror, αλλά φορώ και από την Τέλεια περσινή. χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είδες το Καλοκαιρινά. βίντεο. Όχι, μάνα μου, είναι χώρα να δω βιντεά. Είμαι γραμματέας μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Πρέπει να το δεις. Γιατί ανέβηκε ο νέος σου κουμπάρος πάνω στον καναπέ. Ο καναπέ ήταν 60-80 μέτρα που θα ήταν. Ο νέος σου κουμπάρος ήταν 90, 2,5-2,60. Ανέβηκε και πάνω και σαν την αυτήν. Και βγάλε μας που πάνω σαν τα μυρμήγκια. Και με έναν τζιτολάκι να κάνουμε τεφιλέ. Τζιτολάκι ήταν πρώτη μούρη στο καβούρι. Πρέπει να το δεις. Ό,τι να είναι. Δεν μπορώ με το μελόσιλο. Δεν μπορώ. Είναι Είναι φρόνιμος όμως, δεν μπορείς μαστό. να πεις. Είναι φρόνιμος. Εντάξει, ήταν χειρότερος παλαιότερα, τώρα φρονίμεψε μπορώ να πω. Μεγαλώνει η κόρη των μωρών. Ήταν οι Κατηγορείς το ηλικίες παιδί μου. Κατηγορείς το ήταν η τετράπα το παιδί ηλικία μου. του. Και εμάς ο γιος του Λάζαρου, Το πω εγγονός σου, πες το. Έγινες γιαγιά, σκύλο γιαγιά. Ναι. ο έγγονός μου, Έλβης, που είναι τυχαία που σταματήσαμε να βγάζουμε ψυχολόγους σκύλους, γιατί Ναι, γιατί σου πέρκει μόνο επιβιώσει και κανένας. ναι, κάνουμε ροκάις τώρα, rock and roll, διάφορα τέτοια, πέφτει μόνο αυτό. Τούτος είναι κανονικά rock and roll σκύλος, δηλαδή χτες ήταν στο γραφείο μου, Εν τέλειος. επόφκαλε μας. Ναι. Λοιπόν, αντεκλείουμε να κόμουν και κανένα σοβαρό. Αντεκλείω. Bye.